Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Euro Summit. Περνάμε κατευθείαν σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πρώτη ερώτηση ο κ. Γιάννης Καντέλης από το Sky και ακολουθεί ο κ. Σπύρος Μουγελάτος από τον Αντένα. Και πάλι πέσαμε μια δύσκολη συζήτηση για το αν θα είναι ανθρωπιστική παύση ή ανθρωπιστικές παύσεις. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας μεταφέρετε κάτι από αυτή τη συζήτηση και αν υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των μελών πάνω σε αυτό. Δεύτερον, κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι παύσεις που συμφωνήθηκε για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους στην Γάζα και αν έχουν όλες οι χώρες την ίδια ανησυχία για την διάχυση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν όντως μια εκτεταμένη συζήτηση. Καταλήξαμε όμως, πιστεύω, σε έναν ικανοποιητικό κοινοτόπο, ο οποίος από τη μία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, εντός φυσικά των πλαισίων και των ορίων που θέτει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Από την άλλη, εκφράζει την έντονη ανησυχία της η απόφασή μας για την ανθρωπιστική κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στην Γάζα. Και πιστεύω ότι και η αναφορά σε ανθρωπιστικές παύσεις ακριβώς στέλνει το μήνυμα ότι πρέπει σήμερα το Ισραήλ να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε μιλάμε για νερό, είτε μιλάμε για φάρμακα, και ότι η Ευρώπη υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση και φυσικά στέκεται στην πρώτη γραμμή για να μπορέσει να βοηθήσει και έτσι ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα. Από εκεί και πέρα, προφανώς υπάρχει μια ευρή ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασης της κρίσης, κάτι το οποίο όλοι απευχόμαστε. Και θέλω επίσης να τονίσω και το γεγονός ότι επανέρχεται πια στην δημόσια συζήτηση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να είχε λίγο παραπέσει τα τελευταία χρόνια ως προτεραιότητα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και αναφέρομαι στην τελική πολιτική λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος που δεν μπορεί να είναι άλλη από μια λύση που στηρίζεται στην φιλοσοφία των δύο κρατών. Αν νομίζω κάτι φάνηκε τελείως ξεκάθαρα μετά από την τραγική εισβολή της τρομοκρατικής Χάμας στο Ισραήλ, είναι ότι το πρόβλημα ασφαλείας του Ισραήλ δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο με όρους ασφαλείας. Θα χρειαστεί μια πολιτική λύση και η μόνη οριστική πολιτική λύση μπορεί να είναι μια λύση δύο κρατών που θα επιτρέψει στους πολίτες του Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους να ζήσουν ειρηνικά ο καθένας στο δικό του κράτος. Κύριος Μουρελάτος από τον Αντένα και τον Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσον εσείς προβληματίζεστε από τη στάση που φαίνεται πως υιοθετεί στο Μεσανατολικό ο πρόεδρος Ερντογάν, ιδιαίτερα έναντι της Χαμάς. Και θέλω να ρωτήσω επίσης εάν θεωρείτε πως αυτή η στάση που τηρεί η τουρκική ηγεσία μπορεί να επενεργήσει με αρνητικό τρόπο στις ανεξελίξεις διαδικασίες της ειρηνοδοτικής επαναπροσέγγισης. Είμαι κατηγορηματικός, κύριε Μουρελάτο. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν εκφράζει τον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος εκφράζεται θεσμικά μέσα από την Παλαιστινιακή Αρχή. Και πιστεύω ότι αν δει κανείς τις θηριωδίες οι οποίες διεπράχθησαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξει οποιοδήποτε σε ένα αντίθετο συμπέρασμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι τελείως εκτός κλίματος όταν δεν αναγνωρίζει αυτή την πραγματικότητα για το τι ακριβώς συνιστά η Χαμάς. Από εκεί και πέρα όμως το γνωρίζω ότι διαφωνούμε στο ζήτημα αυτό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να επηρεάσει το πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου και τα σημαντικά βήματα πρόοδου τα οποία έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Εμείς παραμένουμε εστιασμένοι στην θετική μας ατζέντα και στο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας την 7η Δεκεμβρίου. Επόμενη ερώτηση, κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ και ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Χριστάκος από το ΜΕΓΑ. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησατε, κάνατε μια πρώτη συζήτηση για την αναθεώρηση του πολεμισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τις κόντρες, λοιπόν, όλες οι χώρες πάνω κάτω συμφωνούν ότι περισσότερα χρήματα πρέπει να δοθούν στο μεταναστευτικό. Θέλω να σας ρωτήσω, τι προβλέπετε να κερδίσει η Ελλάδα από αυτό, ποιος είναι ο στόχος τουλάχιστον, αλλά και σε αυτά τα χρήματα, ως follow-up στην ερώτηση του συναδέλφου, είναι τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την Τουρκία. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Ναι. Περισσότερα.
η Ελλάδα συνεχίζει να στηρίζει αυτή τη χρηματοδότηση της Τουρκίας παρά τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν περί Χαμάς, που είναι πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές αξίες. Κάναμε μία πρώτη συζήτηση πράγματι για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, του προϋπολογισμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν μία εύκολη συζήτηση, διότι αφενός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναδείξει και σωστά κατά την άποψή μου μία νέα πραγματικότητα η οποία απαιτεί πρόσθετους πόρους. Έρχεται και λέει η Ευρώπη ότι εκτός από τα 50 δισεκατομμύρια που θέλουμε και συμφωνούμε όλοι να δώσουμε στην Ουκρανία, χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το μεταναστευτικό, για την στήριξη γειτονικών χωρών με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές ροές. Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί, για να μπορούν να στηρίζονται χώρες οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το νέο αναπτυξιακό εργαλείο, το STEP, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για να καλυφθεί η αύξηση του κόστους δανεισμού των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Προφανώς υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα για αύξηση του προϋπολογισμού πέραν της δέσμευσης της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία. Εγώ κατέστησα απολύτω σαφή την ελληνική θέση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε μια λύση η οποία θα συμπεριλαμβάνει μόνο την Ουκρανία και τίποτα άλλο. Είναι απολύτως εύλογη η επιχειρηματολογία της Επιτροπής. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για το προσφυγικό και για την διαχείριση του προβλήματος ως χώρα εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, χώρα πρώτης υποδοχής. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Ναι, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με γειτονικές χώρες οι οποίες φιλοξενούν πολλούς μετανάστες και προφανώς, κυρία Ψαρά, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τις φυσικές καταστροφές. Είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακατανομή κονδυλίων η οποία έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε γρήγορα τα έργα ανάταξης της Θεσσαλίας, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να λέμε ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει ουσιαστικά εξαντληθεί και χώρες οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να διεκδικήσουν νέους πόρους, επειδή πολύ απλά τέτοιοι ευρωπαϊκοί πόροι δεν υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι πριν το τέλος του έτους, είναι επιβεβλημένο μέχρι το Δεκέμβριο, να έχει βρεθεί μια λύση στα προβλήματα αυτά. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια ξεκάθαρη αίσθηση ότι αν πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τις πρόσθετες παρεμβάσεις που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Κύριε Σβεστάκος από το Μέγκα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πάω λίγο στα εσωτερικά μας. Καθώς το πρόβλημα της ακρίβειας, όπως βεβαίως γνωρίζετε, είναι ακόμα τεράστιο στη χώρα, όμως έρχεται χειμώνας. Και το χειμώνα θα υπάρξουν προφανώς πρόσθετες ανάγκες και για την ενέργεια και για την θέρμανση, τον ηλεκτρισμό. Σκοπεύετε να έχετε κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις από αυτού? Κύριε Χρυστάκο, γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη μεριμνήσει μέσα από την ανακοίνωση των πρωτοβουλειών μας για το επίδομα θέρμανσης. Και πολλά νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, θα μπορούν να καλυφθούν από αυτή την παρέμβαση, ανάλογα πάντα με το πού βρίσκονται και το πόση ενέργεια καταναλώνουν για να θερμανθούν. Δηλαδή μια σημαντική πρόοδος η οποία έχει επιτελεστεί επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είναι ακριβώς αυτή η μεγαλύτερη εξειδίκευση στην στήριξη ανάλογα με το πού κάνει περισσότερο ή λιγότερο κρύο. Όμως έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία σε αυτήν την στήριξη και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια ουσιαστικά δεν είχαν καμία στήριξη. Γι' αυτό από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για ένα νέο πλαίσιο στήριξης εκείνων των σπιτιών, των οικογενειών που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια. Θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη και σωστή παρέμβαση, ειδικά από την στιγμή που καθώς θα φτάνουμε προς το τέλος του έτους και υποθέτοντας ότι δεν θα έχουμε κάποια άλλη έκρηξη στις τιμές, οι οριζόντιες επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια θα φθήνουν. Επόμενη ερώτηση, κυρία Σοφία Φασουλάκη από το Open και ακολουθεί η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη από την ΕΡΤ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Πληροφορούμαστε ότι σε λίγες μέρες θα επισκεφτείτε, προγραμματίζετε μία επίσκεψη στην Κίνα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψης αυτής και αν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η χρονική συγκυρία που γίνεται αυτή η επίσκεψη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Είναι μια σύντομη επίσκεψη σε επίπεδο κορυφής, κυρία Φασουλάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό. Θα βρεθώ λοιπόν στο Πεκίνο Καλώς Χώρων των Πραγμάτων την επόμενη Παρασκευή για συναντήσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο και τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Δεν είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία επισκέπτεται την Κίνα, αλλά ο χρονισμός της επίσκεψης δεν έχει τίποτα να κάνει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, καθώς ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολλούς μήνες. Θα φροντίσω όμως να την κάνω πιο σύντομη, ακριβώς επειδή δεν θέλω να λείψω από την Ελλάδα για περισσότερες μέρες από όσες είναι απαραίτητο. Τα υπόλοιπα θα μπορέσουμε να τα πούμε από την Κίνα, με το καλό, για την σημασία αυτής της επίσκεψης. Τελευταία ερώτηση, κυρία Παπαδάκη. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ρωτήσω, επειδή είχαμε και την Γερουσάλη σήμερα, αν σε αυτό συζητήθηκε η Καθολική Πρόεδρος της Ελληνικής Οικονομίας μετά την ανάκτηση της Εθνικής Βαθμίζας την Παρασκευή. Και με το δεδομένο ότι υπήρξε και ο πρόεδρος του Eurogroup και η Christine Lagarde που είχε έρθει στην Αθήνα πριν από μερικές ημέρες, και στο ίδιο πλαίσιο, αν σας ανησυχούν και οι πιο αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες που προβλέπει το νέο σύμφωνο σταθερότητας από το 2024. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και ο πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και η πρόεδρος της Επιτροπής, εκφράστηκαν στην σύνοδο, στο Euro Summit, στη σύνοδο κορυφής του Ευρώ, με πολύ κορακευτικά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι μια αναγνώριση της μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβάλει η χώρα μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, να μετατραπεί από το μαύρο πρόβατο σε μια χώρα που σήμερα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ως προς την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την επισημοποίηση αυτής της προόδου, με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Θέλω να επαναλάβω ότι αυτά είναι μια μεγάλη προσπάθεια όλου του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι είναι λάθος όσοι την αντιμετωπίζουν με μικροψυχία, καθώς η επενδυτική βαθμίδα σηματοδοτεί και το οριστικό τέλος ενός κύκλου που κράτησε πάρα πολλά χρόνια για την χώρα μας, μας πήγε πολύ πίσω, είχε τεράστιο τίμημα ως προς την απώλεια του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η Ελλάδα έχασε το 25% του ΑΕΠ της στα χρόνια της κρίσης, άντεξε όμως, έδειξε ότι είναι μια χώρα ανθεκτική και σήμερα έχει κάθε δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Ως προς τους δημοσιονομικούς κανόνες, εμείς έχουμε ήδη υποβάλει τις προτάσεις μας στη συζήτηση η οποία γίνεται στο Eurogroup. Η Ελλάδα ούτως ή αλλιώς σήμερα έχει από τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη και επιτυγχάνει τους πιο γρήγορους ρυθμούς μείωσης χρέους από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα είμαστε ήδη στον σωστό δρόμο. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι όμως ότι έχουμε την δικιά μας εθνική ιδιοκτησία για την ταχύτητα με την οποία θα μειώσουμε το χρέος μας από εδώ και στο εξής. Προφανώς αυτή η ταχύτητα θα συνδέεται και με μεταρρυθμίσεις τις οποίες ήδη έχουμε δεσμευθεί ότι θα κάνουμε. Δεν μας ζητάει η Ευρώπη κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία ήδη εμείς θέλουμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική. Θυμίζω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολλές μεταρρυθμίσεις ως προαπαιτούμενα, αλλά είναι μεταρρυθμίσεις, το τονίζω, που δεν μας επιβλήθηκαν από κάποιους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες. Εμείς τις εισηγηθήκαμε, εμείς τις υπερασπιζόμαστε και τις υλοποιούμε, επειδή πολύ απλά θεωρούμε ότι είναι σωστές. Από εκεί και πέρα, να επαναλάβω την μεγάλη έμφαση που δίνει η Ελλάδα στην εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους υπολογισμούς του ελλείμματος, όπως τις κάνει η Ευρώπη, για να μην κινηθούν διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος. Είναι μια επιχειρηματολογία που ουσιαστικά για πρώτη φορά αναπτύχθηκε από εμένα. Βλέπω ότι ανακτά μεγάλη δυναμική και από άλλα κράτη-μέλη και ελπίζω τελικά ότι αυτή η εξαίρεση του τρόπου λογιστικής απεικόνησης των αμυντικών δαπανών θα υιοθετηθεί τελικά όταν συμφωνήσουμε τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες.